Σε αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων έχουν επιδοθεί τα σωστικά συνεργεία έπειτα από την κατάρρευση ενός φράγματος απορριμμάτων σε μεταλλορυχείο της πόλης Μπρουμαντίνιο στην νοτιοανατολική Βραζιλία. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 9 σωροί, όμως ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά αφού περίπου 200 άνθρωποι αγνοούνται. Ο διευθύνων σύμβουλος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ορυχείου δήλωσε πως από τους 300 εργάτες έχουν ταυτοποιηθεί ως όοι μόλις το 1 τρίτο. Όπως είπε, το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα του μεσημεριανού διαλύματος, όταν ένας χύμαρος λάσπης παρέσυρε ξαφνικά τα πάντα, ακόμη και στα γραφεία της εταιρείας.